Είμαι εδώ στην Ελευθερούπολη, στον αθλητικό όμιλο Ορμή Πυγμαχία, για να καταγράψω το διαγωνισμό που γίνεται σήμερα, τους αγώνες ουσιαστικά ανάμεσα στους αθλητές του συλλόγου αυτού. Ένας διαγωνισμός που είναι αφιερωμένος στον εκλεπώντα μεγάλο δάσκαλο του συλλόγου αυτού, του κυρίου Αναστασίου Αραμπατζή. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα τι θα δούμε εδώ στην Ορμή Πυγμαχίας? Θα δείτε μία προσπάθεια σκιαμαχίας, μιας μάχης εικονικής, την οποία την εντάσσουμε στα κάτω από τη σκέπη του Προέδρου μας και δημιουργού αυτού του ομίλου, του αθλητικού ομίλου Ορμή, του κυρίου Αραμπατζή Αναστάσιο, παλιού πυγμάχου, ο οποίος το ξεκίνησε στην αρχή σαν ένα όνειρο, και έτσι από εκεί το 1997 ξεκίνησε ένα ταξίδι με πολύ πόνο, με πολλή προσπάθεια, με πολλά έξοδα. Στόχος μας φέτος είναι η ανακαίνιση του εντός του γυμναστηρίου και του τάπητα. Έχουμε ζητήσει βοήθεια και από χορηγούς, μιας και είμαστε αθλητικός όμιλος, και από το Δήμο Παγκαίου. Όλοι μας βοηθάνε πάντα, ειδικά η τοπική κοινωνία. Από μεριά μου να τους ευχαριστήσω, γιατί ό,τι και να ζητήσουμε, είτε θα είναι ατζέντες, είτε θα είναι κάποια χορηγία να πάνε οι αθλητές μας στα αγωνίσματα, να κατέβουν, να φτιάξουμε κάποια πράγματα, να πάρουμε κάποια δωράκια. Είναι παντού δίπλα μας. Ήταν ένα όνειρο ζωής, αρχικά για μένα, το οποίο βοήθησε αυτός μαζί με το υπόλοιπο Δέλτα Σίγμα φυσικά, για να μπορέσει να γίνει ένα όνειρο πραγματικότητα. Τελικά είδαμε μετά από πολλά χρόνια ότι σταθεροποιήθηκε αυτό το όνειρο. Έβγαλε καρπούς. Οι καρποί είναι οι αθλητές, οι οποίοι έχουν φτάσει σε πολύ ψηλό επίπεδο. Σήμερα όμως, για να φτάσουμε στο σήμερα τιμούμε τη μνήμη του, γιατί ήταν μεγάλη συμβολή του. Εγώ θα βάλω και ακόμα ένα πρόσωπο μέσα στη δική του προσπάθεια, είναι το πρόσωπο της μητέρας μου, γιατί συνήθως μιλάμε για τους εκλειπώντες, αλλά αφήνουμε αυτούς που είναι εν ζωή. Μαζί ουσιαστικά βοήθησαν και μπορέσαμε να έχουμε έναν υγιή χώρο για να γυμνάζονται αυτά τα παιδιά σήμερα. Είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε την περιφέρεια να στηρίζει τέτοιες δράσεις, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό γενικότερα, να είναι αρρωγός. Καλησπέρα καταρχήν, ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Η περιφέρεια θέλει πάντα να είναι κοντά στις αθλητικές εκδηλώσεις όλων των συλλόγων. Έτσι και σήμερα εδώ στην Ελευθερούπολη, στον ναό Ερμή, ο οποίος κοσμεί την περιοχή μας με πανελλήνιες νίκες, ένα κύτταρο οξυγόνου για την περιοχή μας με αρκετά παιδιά. Θέλουμε η περιφέρεια να είναι πάντα κοντά στους συλλόγους αυτούς και το δείχνουμε από την πρώτη στιγμή της διοίκησης, της καινούργιας περιφερειακής διοίκησης του κ. Τοψίδη. Το θέμα είναι ότι πρέπει να τους βοηθάμε και με τις υποδομές, να μπορούμε να τους βοηθάμε και με τις υποδομές, αλλά και με κάποιες ανάγκες τις οποίες μετά από αιτήματα θα μπορέσουμε να τα υλοποιήσουμε. Για πρώτη θέση ο Κωνσταντίνος Βασιλιάδης.